τα προβλήματα που βιώνουν. Κινητοποίησαν τους συνταξιούχους που σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Λάρισας και στη συνέχεια έκαναν πορεία που κατέληξε έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΗ. Ο κίνδυνος να τσακιστούν ήδη ελάχιστες παροχές και πετσοκομμένες συντάξεις είναι άμεσος. Είναι ανάγκη να περάσουμε σαν συνταξιούχοι, σαν εργατική τάξη, όλα τα λαϊκά στρώματα στην αντεπίθεση. Η κυβέρνηση συνεχίζει να φέρουν την επίθεση εναντίον τους, κόβοντας το ΕΚΑΣ σε 150.000 συνταξιούχους, μειώνοντας τις επικουρικές συντάξεις, αλλά και επιβάλλοντας τίμημα 25 ευρώ για νοσηλεία στα νοσοκομεία και 1 ευρώ για κάθε συνταγή φαρμάκων. Από 1η-1η-14 το ΕΚΑΣ κόβεται σε 150.000 συναδέλφους μας, δεν θα του παίρνουν μόνο αυτοί που είναι πάνω από 65, ενώ τώρα του παίρνουν όσοι ήταν πάνω από 60 χρονών. Επίσης τα φάρμακα γίνεται φαρμάκι, με τα γενώσιμα και με την επιλογή που κάνουν, το οποίο πάνε να του κατεδαφίσουν να του κλείσουν.